Καλημέρα κύριε Παθηλή. Γεια σας κύριε Παθηλή. Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Τώρα την τελευταία η ώρα είναι 10:50 από ό,τι βλέπω. Την τελευταία μια μισή ώρα εδώ που έχουμε συμπληρώσει κύριε Παθηλή στον αέρα. Μεταδίδουμε όλο αυτό το δράμα που ζουν οι άνθρωποι στην Ουκρανία και θέλω τη δική σας άποψη πώς εκτιμάτε ότι όλο αυτό μπορεί να έρθει σε ένα τέλος και ποιο μπορεί να είναι αυτό το τέλος αυτού του δράματος. Να σας πω καταρχήν ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος από την πρώτη στιγμή τάχθηκε εναντίον της ρώσικης εισβολής, την κατήγγειλε και αυτό που κάναμε σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους ήταν να ενημερώσουμε τον ελληνικό λαό για τις αιτίες αυτού του πολέμου. Και απαντάω κατευθείαν στο ερώτημά σας, ναι, ότι ακόμα και αν υπάρξει μια προσωρινή λύση, αυτή θα προετοιμάζει τον επόμενο πόλεμο ή τους επόμενους πολέμους. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί θέλει να σκεφτεί ο ελληνικός λαός και όλοι οι λαοί βέβαια, αλλά μια και μιλάμε στον ελληνικό λαό, γιατί όλα αυτά? Ναι. Γιατί λαοί που ήταν 70 χρόνια αγαπημένοι, ζούσαν μαζί, αναπτύσσονταν με προβλήματα, μεν αλλά, γιατί ξαφνικά βρέθηκαν στο μάτι του κυκλώνα? Και αυτό δεν μπορεί κανένας να μην το αναζητήσει στους ανταγωνισμούς ανάμεσα στους Ρώσους ολιγάρχες, γιατί όσο ήταν ο σοσιαλισμός δεν υπήρχαν, και στη ρώσικη αστική τάξη, όπως λέμε πιο επιστημονικά, και φυσικά στην παρέμβαση της ονομαζόμενης Δύσης, δηλαδή ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για ποιο λόγο? Πρώτον, στρατηγικά, το ΝΑΤΟ, ενώ είχε υποσχεθεί ότι δεν θα επεκταθεί στην Ανατολική Ευρώπη, επεκτάθηκε σχεδόν σε όλες τις χώρες και έμεινε μόνο, ή τέλος πάντων έχουν μείνει ελάχιστες. Αυτό το ότι υποσχεθεί, πρέπει να σου πω, επειδή το έχω ψάξει αρκετά, δεν το έχω βρει κάπου. Δεν σας ακούω. Αυτό το ότι είχε υποσχεθεί, πρέπει να σου πω, επειδή το έχω ψάξει αρκετά, τουλάχιστον εγώ σας λέω τώρα με δική μου έρευνα. Δεν το έχω βρει κάπου. Μπορεί να υπάρχει κάποιο. Διαβάστε, όχι το ριζοσπάστε, αλλά και όλα τις άλλες εφημερίδες που είχαν αναλύσει την προηγούμενη και την προπροηγούμενη εβδομάδα. Έχω διαβάσει το βιβλίο που. Τελικά που, αυτό. Μιλάει ο Γκορμπατσόφ και λέει ότι δεν μου το υποσχέθηκαν αυτό. Όταν διαλύθηκε το Σύμφωνο της Βαρσοβίας, λογικά το ΝΑΤΟ έπρεπε να διαλυθεί, αφού είχε ως αντίπαλο το Σύμφωνο της Βαρσοβίας, ανταυτού επεκτάθηκε και περικυκλώνει τη Ρωσία, η οποία είναι ένας μεγάλος και στρατιωτικός αλλά και οικονομικός ανταγωνιστής. Αυτό συνέβη λοιπόν, αυτό είναι ένας λόγος, η περικύκλωση της Ρωσίας. Το δεύτερο που είναι και σημαντικό, γι' αυτό λέμε ότι υπάρχουν δύο παίκτες σε αυτό το παιχνίδι, ναι, είναι ότι αυτοί που πήραν και κατέκλεψαν τον πλούτο που είχε παράγει ο Σοβιετικός λαός, οι λεγόμενοι ολιγάρχες, οι μεγαλοκαπιταλιστές είναι, στην Ουκρανία ήταν διασπασμένοι. Κάποιοι θέλαν με τη Δύση, κάποιοι θέλαν με τη Ρωσία. Όλη η κατάσταση εξελίχθηκε, ιδιαίτερα μετά το πραξικόπημα του 1914, στο οποίο πραξικόπημα συμμετείχε το ΝΑΤΟ, στο οποίο πραξικόπημα συμμετείχε η Ευρωπαϊκή Ένωση, στηρίζοντας τις φασιστικές ομάδες που υπήρχαν, σε σημείο που ένας από τους επικεφαλής μπήκε στην επόμενη κυβέρνηση, ανέτρεψαν μια κυβέρνηση που ήταν εκλεγμένη κι αυτή, του Γιανοκόβιτς, ο οποίος βέβαια ήταν με τους Ρώσους ολιγάρχες και όχι με το λαό, και στη συνέχεια οξύνθηκε η κατάσταση, οξύνθηκε η διαπάλη για το μοίρασμα των αγορών, και έλεγα πριν ότι ο δεύτερος λόγος είναι ότι η Ουκρανία είναι μια πάπλουτη χώρα. Έχει τα πάντα. Τα οποία βέβαια αναπτύχθηκαν και τα πυρηνικά εργοστάσια και τα μεγάλα εργοστάσια κλπ. Κλπ. Επί Σοβιετικής Ένωσης. Αυτοί απλώς τα κλέψαν και τα εκμεταλλεύονται οι διάφοροι μεγαλοεπιχειρηματίες. Επομένως. Δεν σας ακούω καλά. Εκτός από ένα που εξεράγει κιόλας επί Σοβιετικής Ένωσης, το Τσέρνομπιλ. Λέω λοιπόν. Εντάξει, αυτό μπορώ να το συζητήσουμε άλλη φορά. Ωραία. Λέω λοιπόν ότι αυτή η αντιπαράθεση και η όξυνση οδήγησε στη σύγκρουση και στην επέμβαση της Ρωσίας. Απαράδεκτη, αλλά μην ακούμε έλεος ότι παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο για πρώτη φορά. Δηλαδή στη Γιουγκοσλαβία τι ήταν? Πότε άρχισε η αλλαγή των συνόρων? Πότε καταργήθηκε στην πράξη και από ποιον η τελική πράξη του Ελσίνκη, που ήταν μια παγκόσμια συμφωνία για τα σύνορα? Με την επέμβαση του ΝΑΤΟ κατά της Γιουγκοσλαβίας. Με την επέμβαση στη Συρία, στη Λιβύη, στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, όλα αυτά δεν ήταν παραβίαση του διεθνούς δικαίου? Ήταν. Επομένως, οξύνθηκαν οι αντιθέσεις και ο ουκρανικός λαός, ο οποίος πληρώνει τα πάνδημα σήμερα, βρέθηκε σάκος του μπόξ ανάμεσα σε ΝΑΤΟ, ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ρωσία.
Να πάμε λίγο αυτή στο είναι, σήμερα. Αυτές καλά είναι οι πραγματικές αιτίες. Για το μοίρασμα, πάντως, κύριε, το ξαναμοίρασμα των αγορών, των δρόμων μεταφοράς, από τους παράγοντες που αναφέρατε. Ενεργειακών πηγών και το γεωστρατηγικό έλεγχο. Κύριε Παφίλη, από τους παράγοντες που αναφέρατε, ουκρανικός δεν σας ακούω όμως πολύ, γιατί. Να το φτιάξουμε τον ήχο, αν γίνεται. Λέω, με ακούτε τώρα. Τώρα σας ακούω, αλλά θα μιλάω λίγο πιο δυνατά. Από τους παράγοντες, λέω, που αναφέρατε, ο ουκρανικός λαός επί του παρόντος τις τελευταίες δύο εβδομάδες από τη Ρωσία υποφέρει. Ο ρωσικός στρατός σκοτώνει και αμάχους και μαχητές. Το ΝΑΤΟ που λέτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι λοιποί, δεν κάνουν κάτι στον ουκρανικό λαό. Τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου ανάγνωση, τη δική σας θέλω. Ναι, εμείς δεν αρνούμαστε ότι η Ρωσία αυτή τη στιγμή εγκληματεί ουσιαστικά σε βάρος του ουκρανικού λαού. Όμως για να φτάσουμε εκεί έχει ξεκινήσει από πολύ παλιά. Παραδείγματος χάρη, μετά το πραξικόπημα, και σας λέω, το τάγμα του Αζόφ, αυτοί που έχουν τα SS και αυτά ήταν, τους χρησιμοποίησε τον ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ εκπαίδευσε τον ουκρανικό στρατό μετά το 2014, παρότι δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Δηλαδή όξινε την κατάσταση, περικύκλωση, και η Ρωσία φυσικά αντιδρά με αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο. Τους χρησιμοποίησε γιατί υπήρχε ανάγκη για να μπορέσει έχει να τους... Έχει τεράστιες ευθύνες. Γιατί υπήρχε... Λίγο πιο δυνατά, δεν ξέρω αν είναι δικό μου το πρόβλημα ή δικό σας. Εμείς σας ακούμε πάρα πολύ καθαρά. Λέω, τους χρησιμοποίησε, μια και αναφερθήκατε στα συγκεκριμένα τάγματα, όντως που έχουν τέτοιου ναζιστικού χαρακτήρα και συμπεριφορές και είναι εκπαιδευμένοι, γιατί έπρεπε, κατά όσα έχω διαβάσει, να μπορέσει να. Ήταν η μοναδική γράφων που μπορούσε τα φιλορωσικά, πολύ επίσης σκληρά μέτωπα εκεί να διαχειριστούν. Εγώ θέλω να σας πάω στο τώρα. Γιατί... Να σας πω κάτι, αν επιτρέπετε. Εννοείται. Για δευτερόλεπτα. Ναι, ναι. Άλλο πράγμα να υπάρχουν αυτά και άλλο πράγμα να στηρίζονται από το ΝΑΤΟ, να στηρίζονται από την κυβέρνηση του Ζελένσκι και των προηγούμενων, τα οποία τα έχουν εντάξει στο στρατό. Και ακόμα και δυτικά μέσα ενημέρωσης λένε ότι αυτά τα τάγματα έκαναν εγκλήματα. 15.000 νεκροί στις περιοχές του Ντομπάς. Τότε και το. Πώς το λένε. Στις νοτιοανατολικές περιοχές. 15.000 νεκροί. Δολοφονούσαν, τρομοκρατούσαν. Έχουν βγει Έλληνες από τη Μαριούπολη που λένε ότι μας χρησιμοποιούν σαν ασπίδα και έχουν ενταχθεί. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ο κύριος Ζελένσκι που παριστάνει το Δημοκράτη το Δεκέμβριο παρασημοφόρησε τον αρχηγό του τάγματος Αζόφ. Με το ανώτατο παράσημο της Ουκρανίας. Έχει ενταχθεί στον στρατό, τον ουκρανικό στρατό. Και λένε ακόμα και οι δυτικοί ότι υπάρχουν και διαφωνίες και ότι αυτοί κάνουν ό,τι θέλουν. Φανταζόμαστε ότι δεν είναι έτσι. Αυτό είναι ένα γεγονός. Και επειδή αντιλαμβανόμαστε τι συμβαίνει σήμερα, εμείς λέμε λοιπόν. Ο πόλεμος είναι υπεραλιστικός. Θέλω να κλείσουμε με μία εκτίμησή σας, κύριε Παφίλη. Με μία εκτίμησή σας, αν μας ακούτε, θα θέλαμε να κλείσουμε. Δεν γιατί σας έχω χάσει. Τώρα μας ακούτε, είναι λίγο. Εντάξει, επεισοδιακή. Δεν ξέρω γιατί. Πριν σας άκουγα μια χαρά στην αρχή. Τώρα, λίγο πιο δυνατά, μα μιλήσω, μας ακούτε ή είναι προφανώς εντελώς η σύνδεση έχει χαθεί. Αν μπορείτε λίγο πιο δυνατά. Ωραία. Να πάμε τώρα λοιπόν να κλείσουμε, γιατί ήταν χρήσιμα όλα όσα μας είπατε, αλλά τώρα πάμε να δούμε στο σήμερα. Αναφερθήκατε στη Ιουγκοσλαβία, ο πόλεμος αυτός, εννοείται κακός, πώς τελείωσε με το διαμερισμό μιας χώρας. Εδώ, τι βλέπετε, πότε θα σταματήσει ο Πούτιν? Να σας πω καταρχήν, εμείς δεν διαλέγουμε στρατόπεδο. Δεν σας ζήτησα να διαλέξετε. Και οι Ρώσοι, οι Ρώσοι αυτοί που κυβερνούν δηλαδή και που υπηρετούν τα συμφέροντα αυτών που κατέχουν τον πλούτο. Και η Δύση είναι και υποκριτική και αυτό που θέλει είναι να βάλει στο χέρι την Ουκρανία ή να την βάλει στο ΝΑΤΟ ή τέλος πάντων να πάρει τον πλούτο. Επομένως λέμε ότι οι λαοί, εμείς είμαστε με τους λαούς, ούτε με το ΝΑΤΟ και τους Αμερικάνους και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε με τους Ρώσους. Καθαρά. Εμείς λέμε λοιπόν ότι οι λαοί πρέπει να παλέψουν όλοι μαζί για να σταματήσουν τον πόλεμο και να παλέψουν κατά αυτών που φέρνουν τον πόλεμο. Γιατί ο πόλεμος, όποιος και να πει και ό,τι και να πει, είναι αποτέλεσμα των υπεραλιστικών αντιθέσεων. Είναι γεννιέται από το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα που για τα κέρδη θυσιάζει και θυσίασε και στο παρελθόν, αλλά και σήμερα. Θυσίασε εκατομμύρια ζωές και έφερε τεράστιες καταστροφές. Ναι. Για τις οποίες βέβαια σήμερα δεν μιλούν και βάζουν αντίθεση δημοκρατία ή αυταρχισμός. Ναι. Εμείς λέμε λοιπόν ότι είτε δημοκρατία αστική είτε αυταρχισμός
και οι δύο υπηρετούν τους καπιταλιστές και όχι τους λαούς. Μια χώρα, παραδείγματος χάρη, πάμπλουτη όπως είναι η Ουκρανία, και οι Ουκρανοί δουλεύουν με 300 και 400 ευρώ στα καράβια, ελληνικά και άλλα. Πεινάει ο κόσμος, φεύγει από τη χώρα του, ενώ ο αμύθιτος πλούτος έχει συγκεντρωθεί σε λίγα χέρια. Αυτός είναι ο πραγματικός αντίπαλος. Και αν δεν ξεσηκωθούν οι λαοί, δεν πρόκειται να δουν ασπρή μέρα. Και δεύτερον, καμία εμπλοκή της Ελλάδας. Η Ελλάδα συμμετέχει εδώ και πολλά χρόνια σε όλες τις επεμβάσεις. Και στη Ιουγκοσλαβία και στην Συρία, πολιτικά περισσότερο στη Συρία, και στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ και στη Λιβύη. Για ποιο λόγο, αλήθεια? Τι συμφέροντα έχουμε εμείς? Είναι για να μπορέσουν οι δικοί μας, οι μεγαλοσχήμονες, αυτοί που έχουν τον πλούτο, να διεκδικήσουν ένα κομμάτι από τη Λία με τους σκοτωμάτων λαών. Τώρα συμμετέχουν όλες οι κυβερνήσεις, και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, συμμετέχουν όλα αυτά τα χρόνια στην περικύκλωση της Ρωσίας. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι ένα σοβαρό στρατιωτικό κέντρο που ρίχνει λάδι στη φωτιά από την Αλεξανδρούπολη. Ναι. Βάσεις καινούργιες έδωσε και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία το απογείωσε. Λοιπόν. Εμείς λέμε λοιπόν ότι δεν είναι στο συμφέρον του ελληνικού λαού να έχει εμπλοκή. Πολύ περισσότερο να στέλνει όπλα στην Ουκρανία. Αντιληπτό. Γιατί έστειλε και όπλα και να τρέχει μπροστά από όλους. Ναι. Όσο για το επιχείρημα. Και να κλείσουμε αυτό, κύριε Παπαδόπουλο. Το επιχείρημα που λέει ότι στέλνουμε για να πάρουμε βοήθεια και ότι το ΝΑΤΟ θα μας προστατέψει, αυτό έχει καταρρεύσει από την ίδια την πραγματικότητα. Το ΝΑΤΟ θέλει η νοτανατολική πτέρυγα να είναι ενωμένη. Δεν αναγνωρίζει σύνορα. Λέει νατοϊκό έδαφος. Ακούστε πού φτάσαμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, για την οποία όλοι ελπίζουν θα μας βοηθήσει. Τελευταία απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξέρετε τι γράφει για την Κύπρο? Η ανεπίλητη σύγκρουση από εισβολή και κατοχή που υπήρχε και στις αποφάσεις του ΟΗΕ και στα διάφορα έγγραφα, μέχρι τώρα τι λέει? Ανεπίλητη σύγκρουση. Που σημαίνει ουσιαστικά ότι φυσάει τα πανιά της Τουρκίας που θέλει διχοτόμηση της Κύπρου. Ο ελληνικός λαός και η χώρα μας, οι εργαζόμενοι, δεν μπορούν να περιμένουν τίποτα. Ούτε από τους νατοϊκούς, πολύ περισσότερο, μεγαλύτερη εμπλοκή, πληρώνει δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς που χρησιμοποιούνται από τον ΝΑΤΟ. Ναι ή όχι? Πληρώνει δισεκατομμύρια και πάρα πολλά ακόμα για τις ασκήσεις και τη συνοδεία των Αμερικάνων. Αυτά τα πληρώνει ο ίδιος ο ελληνικός λαός. Πρέπει να πάμε στους απεσταλμένους μας, κύριε Παφίλη. Και βέβαια τα πληρώνει και οικονομικά τώρα, με την ενέργεια, όπως θα την πληρώσουν και άλλοι. Τα της ενέργειας θα τα δούμε αμέσως μετά, κύριε Παφίλη, με τους καλεσμένους μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.